Έχουμε έρθει εδώ αντιπροσωπείες από φορείς της Θεσσαλίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, Εργατικά Σωματεία Αγροτική Σύλλογη από τη Μαγνησία, Αγροτική Σύλλογη και Σωματεία από την περιοχή της Καρδίτσας. Θέλουν να παραδώσουμε την πρώτη δόση από την υλική βοήθεια που συγκεντρώθηκε με πρωτοβουλία των φορέων αυτών στην περιοχή μας. Εμείς θέλουμε να σας μεταφέρουμε και ένα μήνυμα παράλληλα. Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση συμβάλλοντας σε αυτή την προσπάθεια που έχετε οργανώσει εσείς εδώ. Γι' αυτό έχει σημασία. Η ανταπόκριση του κόσμου στην περιοχή μας είναι συγκινητική, που δείχνει εκτός των άλλων πραγματικά τι δύναμη διαθέτει ο ίδιος ο λαός μας και είναι και η μόνη δύναμη που μπορεί να πραγματικά να πατήσει σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να βρει καταφύγιο ένας απλός άνθρωπος που δοκιμάζεται από τέτοιου είδους καταστροφές και δυσκολίες αυτές τις μέρες. Πολύ περισσότερο, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δηλώσουμε και τη στήριξη στις διεκδικήσεις και στα αιτήματα που έχουν θέσει εδώ πέρα τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής για την άμεση αποκατάσταση εδώ πέρα των ζημιών, των καταστροφών που έχουν γίνει τόσο σε σπίτια, υποδομές, φυτικό, ζωικό κεφάλαιο, όλα αυτά τα αιτήματα, έτσι και να πούμε να μας υπολογίζετε, θα είμαστε δίπλα σας και το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό θέλουμε να μεταφέρετε εδώ και στους κατοίκους ας πούμε, της περιοχής. Και συνεχίζοντας και εντείνοντας αυτή την προσπάθεια. Όπως είπαμε, αυτή ήταν μόνο η πρώτη δόση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω συνάδελφοι από άλλους φορείς εδώ πέρα. Εγώ, εκείνο που θέλω να μεταφέρω σε εσάς είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μεγάλου Μαγνησίας, μέρος του Σωματείου και του Πολιτικού Πόλου. Είναι ότι στην καμπάνια που κάναμε για την αλληλεγγύη, που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλο την πραγματική αλληλεγγύη που πρέπει να αρχίσουμε η εργάτηση αγρότες όλος ο λαός σε ένα άλλο κομμάτι του λαού που δοκιμάζεται, αναδεικνύαμε και έγινε κατανοητό από τους εργάτες και τους άλλους που πέραν τη βοήθειά τους, αναδεικνύαμε την πραγματική αιτία της καταστροφής και τους πραγματικούς ενόχους. Γιατί δεν είναι ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε είναι ο καύσωνας, ούτε ο κόσμος ο καιρός και ο Θεός μας τη χωράει. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων διαχρονικά που θυσιάζει τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά τους και τους σπίτους. Δώσανε, μου είπε ένα συνεργάτης, ρε Κώστα μου λέει, δώσανε 150 εκατομμύρια μου λέει στη Λιτζία, δώσανε 100 εκατομμύρια στα Διόδια, 150 εκατομμύρια στα Κανάλια, αν τα δίνουν αυτά και παίρνανε 10 πυροσβεστικά, παίρνανε πυροσβέστες, κάναν δασικούς δρόμους, κάνανε ζώνες υπέρ ασφάλειας, θα ήταν όχι, αυτό ακριβώς αναδεικνύαμε και έγινε κατανοητό και θα πρέπει και εσείς εδώ οι ίδιοι και το ξέρετε καλύτερα από εμάς γιατί δοκιμαστήκατε αυτούς τους αιτίους να τους τιμωρήσουμε με την πολιτική τους που και είναι τη ζωή μας. Όχι, έλεγε ο Μπρέκ, το κάνουμε αυτό, έλεγε ο Μπρέκ, αυτοί που μας βλέπουν το ψωμί για το τραπέζι μας μιλάνε για την πείνα. Αυτοί λοιπόν που είναι υπεύθυνοι για τη φωτιά, για την καταστροφή, έρχονται τώρα και λένε παιδιά εδώ τι να κάνουμε, εντάξει θα τα παλώσουμε. Ψέματα λένε, η δική σας δύναμη και η δική μας δύναμη, ο δικός ο αγώνας με τη στήριξή μας θα είναι αυτός που μπορεί πραγματικά να δώσει κάποια λύση σε αυτά τα προβλήματα που έχει. Έχετε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας και θα είμαστε και πάλι εδώ. Αυτή είναι μια πρώτη δόση, σε επίσης θα μάθουμε τα πράγματα και θα ξαναρθούμε. Καλή δύναμη σε όλους σας.